Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη και τρυπώνω στην οθόνη του υπολογιστή σας προκειμένου να συζητήσουμε και να δούμε μαζί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σύγχρονο θέμα, αυτό που έχει να κάνει με τον πολιτισμό ως μοχλό ανάπτυξης. Θα κάνω αυτή τη συζήτηση με έναν άνθρωπο, ο οποίος θα πρέπει να το παρατηρήσω, είναι μια αντικειμενική παρατήρηση νομίζω, έχει φέρει ένα καινούριο πνεύμα στην αντίληψη περί πολιτισμού και οικονομίας, μια τεχνοκρατική αντίληψη, μια προσέγγιση που θέλει τον πολιτισμό να χρησιμοποιείται ως ένα όχημα οικονομικής ανάπτυξης. Συζητάω λοιπόν για τα επόμενα 15 λεπτά με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, τον κύριο Νικόλα Γιατρομανολάκη. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που είδα χθες στα social media. Ανεβάστε μια φωτογραφία. Επισκεφθήκατε τη Μαλακάσα, νομίζω, τα γυρίσματα μιας ισπανικής παραγωγής, ο Εγγονός. Mm-hmm. Και θα ήθελα να ρωτήσω, θα πρέπει βέβαια να σημειώσω ότι σε αυτό το τομέα έχουν γίνει βήματα και κατά το παρελθόν, αν τελικά είναι ένας τομέας των κινηματογραφικών παραγωγών, του θεάματος, άλλωστε ως χώρα και συχνά ως άνθρωποι είμαστε υπέρ θέαμα, στον οποίο θα μπορούσαμε πια να τον αναπτύξουμε πιο συντονισμένα και να επενδύσουμε σε αυτό. Δηλαδή, θα δούμε και άλλες παραγωγές στην Ελλάδα. Σαφέστατα. Και νομίζω είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ο κινηματογράφος για να περιγράψουμε λίγο και το μοντέλο με το οποίο πλέον λειτουργούμε ή τέλος πάντων σχεδιάζουμε για να λειτουργήσουμε. Τι εννοώ. Εδώ, για να γίνει πρώτα απ' όλα δύο πράγματα. Η ταινία που λέτε, όντως, είναι μια ισπανοελληνική παραγωγή. Σημαντικό λοιπόν για μας, ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν είναι μόνο να γυρίζονται καλές ταινίες στην Ελλάδα, αλλά να γυρίζονται και καλές ελληνικές ταινίες. Επομένως, όλη μας η προσπάθεια είναι και για αυτό το κομμάτι, δηλαδή την ανάδειξη της ελληνικής κινηματογραφίας. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Αφενός πρέπει να έχεις κίνητρα, να δημιουργήσεις κίνητρα και να προσελκύσεις παραγωγές. Εκεί το κάνεις και με οικονομικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα αυτό που έχει το ΕΚΟΜΕ του Υπουργείου Ψηφιακής, το Cash Rebate για παράδειγμα, αλλά και το Film Commission και του κινηματογράφου που προσελκύει παραγωγές. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ωραία, τους έφερες, αλλά πρέπει να έχεις τις σωστές υποδομές για να τους κρατήσεις και για να τους ξαναφέρεις. Επομένως, πρέπει να αρθούν και πολλά εμπόδια που ενδεχομένως υπάρχουν. Και εκεί είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται ακριβώς για να. Ποια είναι αυτά τα εμπόδια? Εμπόδια μπορεί να είναι η γραφειοκρατία, οι πολλές άδειες που χρειάζονται για ένα γύρισμα. Εμπόδια μπορεί να είναι οι πολλές συνεννοήσεις που μπορεί να χρειάζονται. Επομένως, εκεί πέρα, μέσα από συνεργασία διυπουργική, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να έρθουν αυτά τα εμπόδια. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι άνθρωποι. Είναι επένδυση στους ανθρώπους, τα ελληνικά συνεργεία και τους Έλληνες δημιουργούς του κινηματογράφου. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα τώρα και με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργείται για πρώτη φορά κάτι που είχε σχεδιαστεί το 1981, Κρατική Σχολή Κινηματογράφου. Αλλά επίσης και κατάρτιση και δεξιότητες, μια συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση. Αυτά μαζί με χρηματοδότηση, ειδικά για την ελληνική κινηματογραφία, θεωρώ ότι όντως μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο πεδίο δυναμικό για τον ελληνικό κινηματογράφο διεθνώς. Ωραία. Συζητώντας για πολιτισμό και οικονομία, αναφερθήκατε κι εσείς στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρώτα θέλω να ακούσω το νούμερο, δηλαδή πόσα λεφτά υπολογίζετε ότι θα διαχειριστείτε στο δομέα του σύγχρονου πολιτισμού. Δεν ξέρω αν διαχωρίζονται σύγχρονος πολιτισμός με τον κλασικό όσον αφορά τους πόρους. Και θα ήθελα εν συντομία να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτά τα λεφτά. Ωραία. Όντως, για πρώτη φορά, νομίζω και συνολικά ως Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και ειδικά το κομμάτι του σύγχρονου, διεκδικεί ένα σημαντικό μερίδιο. Για την ακρίβεια, έχουμε διεκδικήσει μισό δις ευρώ ως Υπουργείο Πολιτισμού. Το 50% αυτού του ποσού προορίζεται για το σύγχρονο πολιτισμό. Μπορούμε να ορίσουμε τι είναι σύγχρονος πολιτισμός για να καταλάβουν όλοι. Βεβαίως. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο απλά γίνεται. Ας πούμε ότι στο κομμάτι αυτό κοιτάμε την δημιουργία, τη σύγχρονη δημιουργία την ώρα που παράγεται. Δηλαδή είναι η παραγωγή πολιτισμού. Έχουμε μέσα, για να καταλάβουμε λίγο τι μιλάμε, έτσι, ας πούμε, το θέατρο, τη μουσική, τις περιστατικές τέχνες, τα εικαστικά, τον χορό, έχουμε τον κινηματογράφο, το βιβλίο, τα γράμματα, σαν κλάδους και πολιτιστικής δημιουργίας, αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. Και αυτό περιλαμβάνει και τους δικούς μας εποτευόμενους φορείς, για παράδειγμα το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά και την ελεύθερη αγορά, να το πω έτσι. Ωραία, λοιπόν, θα πάρετε λοιπόν 250 εκατομμύρια ευρώ. Τι θα τα κάνετε? Λοιπόν, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να μετασχηματίσουμε τον κλάδο πολλαπλά. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω το εξής. Ο πολιτισμός, κατά τη γνώμη μας, και αυτό ήταν και ένα, νομίζω, επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε και διεκδικήσαμε και επιτύχαμε αυτά τα ποσά να τα φέρουμε,
έχει από μόνος του μία αναπτυξιακή δυναμική. Δεν είναι ούτε ο αστερίσκος, ούτε η υποσημείωση του τουρισμού, όπως πολλές φορές αντιμετωπίζεται. Δεν είναι ότι θα έρθει ο τουρίστας, θα κάνει το μπάνιο του, θα φάει τη χωριάτικη, θα δει και μια κολόνα. Είναι από μόνος του ένας τομέας αναπτυξιακός που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα αναπτυξιακό γύρω του, και αυτό θα το δοκιμάσουμε μάλιστα με πολύ σημαντικές πιλωτικές δράσεις, ειδικά σε περιοχές που περνούν, έχουν κάποιες δυσκολίες οικονομικές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όμως, παράλληλα, θέλω να πω το εξής. Εδώ μιλάμε, υποτίθεται για την Ελλάδα, ότι ο πολιτισμός είναι μια βαριά βιομηχανία της χώρας. Τα νούμερα όμως δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αν πάρουμε τις πολιτιστικές εξαγωγές, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι ότι το 1% είναι του συνόλου των εξαγωγών της Ευρώπης είναι από τον πολιτισμό. Τι είναι οι πολιτιστικές εξαγωγές? Πολιτιστικές εξαγωγές μπορεί να είναι μια ταινία, μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μπορεί να είναι προϊόντα. Δηλαδή, ο Παπαϊωάννου που εμφανίζεται στη Μαδρίτη, ας πούμε, είναι πολιτιστική εξαγωγή. Υπό μία έννοια, ναι. Όπως επίσης, υπό μία έννοια, αν βάλουμε μέσα και τη δημιουργική οικονομία, μπορεί να είναι η μόδα, μπορεί να είναι το κόσμημα. Εκεί λοιπόν, το 1% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Το 19 μιλάω, στην Ελλάδα είναι 0,5%, στη Γαλλία, ας πούμε, είναι 2%, στην Τουρκία είναι 2,5%. Αυτό είναι ένα νούμερο, θα ήθελα να το κρατήσουμε. Από τα σύρια είναι η Τουρκία, λογικά, ναι. Και από τη χειροτεχνία, που είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε και πάλι να επενδύουμε. Το άλλο ενδιαφέρον νούμερο, δυστυχώς, είναι ότι κάναμε μια έρευνα και είδαμε ότι από το 12 έως το 19, 18.000 άνθρωποι του πολιτισμού έκλεισαν τα βιβλία τους. Εάν είναι βαριά σου βιομηχανία, πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Πρέπει να φέρεις πίσω κόσμο στη δηλωμένη, στην λευκή οικονομία του πολιτισμού, να τους δώσεις κίνητρα. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι που κοιτάμε από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ο μετασχηματισμός του κλάδου, η προστασία των δικαιωμάτων και η ανάδειξη των εργαζομένων του πολιτισμού. Γιατί μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, σιγά-σιγά, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να μου δώσετε ένα-δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Mm-hmm. Ποιοι τομείς θα ενισχυθούν και πώς? Θα ενισχυθούν όλοι οι τομείς που ανέφερα νωρίτερα, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, με το εξής πρίσμα. Πρώτον, πώς θα αναπτύξουμε κοινό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τον ελληνικό, σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό δεν το λέμε μόνο για την οικονομική του διάσταση, αλλά θεωρούμε, και για να μην παρεξηγηθώ, ότι η οικονομική ανάπτυξη που έρχεται από τον πολιτισμό δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενη, δεν αποκλεί αυτό που λέμε ότι ο πολιτισμός είναι και ένα δικαίωμα, η πρόσβαση στον πολιτισμό είναι ένα δικαίωμα. Επομένως, μας νοιάζει πώς θα μεγιστοποιηθεί αυτή η πρόσβαση των Ελλήνων και των ξένων στον ελληνικό πολιτισμό. Π.χ. παράδειγμα, μέσα στον επόμενο μήνα ξεκινάει ξανά το μεταφραστικό πρόγραμμα για τα ελληνικά βιβλία. Κίνητρα χρηματοδότησης μεταφράσεων από ξένους εκδοτικούς οίκους για ελληνικά βιβλία. Αυτό βοηθά τις εξαγωγές, αλλά έτσι προάγει και την ελληνική λογοτεχνία, τα ελληνικά γράμματα στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα παίξει ένα ρόλο και σε αυτό. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό που έλεγα πριν. Ενισχύει τις δεξιότητες των Ελλήνων δημιουργών μέσα από πολλά, με πολλά εργαλεία. Παράλληλα όμως τους βοηθάς στο να αλλάξουν και τα μοντέλα τους. Ένα παράδειγμα. Θέατρα. Έχουμε πάρα πολλά θέατρα στην Αθήνα. Κατά κεφαλήν μάλλον τα περισσότερα στην Ευρώπη. Μέσα από ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο π.χ. μπορούν να αποκτήσουν τεχνολογικές υποδομές για να κάνουν είτε live streaming, όπως έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία πέρυσι, live streaming από την Επίδαυρο, που ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Ή να έχουν υπέρτιτλους, για παράδειγμα, μέσα στα θέατρα και να προσελκύσουν τους τουρίστες που έρχονται στην Αθήνα για ένα τριήμερο. Αυτό δημιουργεί και μια οικονομική υπηρεξία, αλλά πάλι προάγει τον ελληνικό πολιτισμό και ενισχύει την εξωστρέφειά του. Ένα άλλο παράδειγμα. Τι κριτήρια θα υπάρχουν? Θα προηγηθούν οι καλλιτεχνικές, οι πολιτιστικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, ή θα επιδοτηθούν και καινούργια σχήματα? Δηλαδή, αν εγώ φτιάξω μια θεατρική ομάδα, έχω ελπίδες να διεκδικήσω μια επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης? Κοιτάξτε, το μοντέλο με το οποίο δουλεύει το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι λιγάκι πιο σύνθετο. Θα γίνουν διάφορες προσκλήσεις για τον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα θα γίνουν και διάφορες επενδύσεις από τον δημόσιο τομέα. Όμως, επίσης, επειδή μιλήσατε για καινοτόμες και νέα σχήματα, δημιουργήσαμε πέρυσι, τον Ιούλιο, και πρόκειται να λειτουργήσει πολύ σύντομα, ένα νέο φορέα για τον πολιτισμό που διαφέρει από όλους τους άλλους, το Ακροπόλ. Το Ακροπόλ είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί δεν είναι ένας φορέας όπως ένα μουσείο ενδεχομένως ή ένα θέατρο που το ίδιο παράγει πολιτισμό ή δημιουργεί πολιτισμό. Είναι όμως ένας φορέας που στηρίζει συνολικότερα τη δημιουργία πολιτισμού και τους ανθρώπους του πολιτισμού. Ποντάρουμε πολύ στο Ακροπόλ ότι θα αποτελέσει ένα εργαλείο αναπτυξιακό και για τη σύγχρονη δημιουργία στη χώρα μας. Λοιπόν, μια και πάτε για τους ανθρώπους του πολιτισμού,
Ξέρω ότι και ως γραμματέας σύγχρονου πολιτισμού, αλλά και ως υφυπουργός, αναλάβατε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη σύσταση του Μητρώου, το οποίο καταγράφει τους ανθρώπους του πολιτισμού. Mm-hmm. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι πια αυτοί οι άνθρωποι και τι δράσεις προβλέπονται για αυτούς. Το Μητρό ήταν μια λύση που την δημιουργήσαμε ad hoc προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επίγοντα ζητήματα στήριξης του κλάδου. Έχει να κάνει και με αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν εκτός του δικτύου ασφαλείας, να το πούμε έτσι, της πολιτείας. Και αυτό φάνηκε στην πανδημία. Και ακόμα είναι κάτι που λειτουργεί. Δηλαδή, σήμερα μάλιστα ανακοινώσαμε ότι προχωράμε και με τις πληρωμές του Μαρτίου, βγαίνει σύντομα και του Απριλίου. Είναι κάτι που συνεχίζεται. Αλλά αυτό ήταν είναι κάτι που θα το βελτιστοποιήσουμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και επίσης θα το θεσμοθετήσουμε με έναν πιο οργανωμένο τρόπο. Ακριβώς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ειδικές πολιτικές στοχευμένες για τον τομέα του πολιτισμού. Δηλαδή κάτι που έγινε ad hoc αναγκαστικά, εμείς θα το κρατήσουμε, θα το βελτιώσουμε για να μπορέσουμε μέσα από αυτό πραγματικά να ενδυναμώσουμε τον κλάδο. Πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία είναι κάτι που καίει τους ανθρώπους του πολιτισμού. Εκεί τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε? Ήδη μέσα σε ένα εξάμηνο περάσαμε δύο διαφορετικές διατάξεις για τα πνευματικά δικαιώματα, για το πώς μπλοκάρεις ουσιαστικά είτε σε live, είτε σε σε μαγνητοσκοπημένα την πειρατεία, πειρατικά site, και πώς απλοποιείς τη διαδικασία καταγγελίας, κατεβάσματος του πειρατικού site. Ήδη το κάναμε αυτό, ήδη έχουμε πάρει πάρα πολλά εύσημα από το εξωτερικό για αυτές μας τις ενέργειες και προφανώς θα συνεχίσουμε. Υπάρχει μια επιτροπή για την καταπολέμηση της πειρατείας, την οποία υποπτεύει ο Οργανισμός Πνευματικής Διοκτησίας που είναι σε εμάς. Και αυτή η επιτροπή πρόκειται να ενδυναμωθεί ακριβώς προκειμένου να μπορεί να απεξέλθει στο ρόλο της, ο οποίος είναι αυξημένος. Και ξέρετε, επειδή πάρα πολλά πράγματα γινόντουσαν και μέσω live streaming, ακριβώς επειδή είμαστε σε αυτή την ειδική συνθήκη της πανδημίας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι δημιουργοί θα πάρουν τα πνευματικά δικαιώματα, θα έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται μέσα σε αυτή την ειδική συνθήκη. Ότι δεν θα χάσουν αυτά τα κεκτημένα. Επομένως, ακόμα και σε συμβάσεις εργασίας με τις οποίες συμβάλλονται ηθοποιοί και άλλοι δημιουργοί, φροντίσαμε να εξασφαλίσουν τα πνευματικά δικαιώματα. Θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι το καλοκαίρι, θα γίνει με τα φεστιβάλ, τα πολιτιστικά δρόμενα και όλα αυτά? Θα δουλέψουν, πιστεύω, και ελπίζω ότι όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και την επόμενη σεζόν, τη χειμερινή που έρχεται. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε το άνοιγμα, το σταδιακό άνοιγμα του πολιτισμού. 14 του μηνός μουσεία, 21 του μηνός θερινή κινηματογράφη, 28 του μηνός συναυλίες, θέατρο, ζωντανό θέμα και ακρόαμα, σε ανοιχτούς χώρους και με ελπίδα ότι συνεχώς θα αυξάνεται η πληρότητα, με ασφάλεια, όσο θα προχωράμε. Πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε τον κλάδο και πρόθεσή μας είναι ο κλάδος να θωρακιστεί και να μπορέσει να δουλέψει και εντός και εκτός Ελλάδας. Τώρα θα ήθελα να το προσωποποιήσουμε λίγο, καθώς έχουν μείνει 2 λεπτά. 2 προσωπικές ερωτήσεις. Θα ήθελα πρώτα να μου πείτε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θεωρείτε ότι έχετε κάνει μέχρι στιγμής από τη θητεία σας στα κοινά του πολιτισμού. Και κατά δεύτερον, για ποιο πράγμα θα θέλατε να σας θυμούνται όταν κάποτε φύγετε? Θα τα συνδυάσω αυτά τα δύο που με ρωτάτε σε μία απάντηση, γιατί ελπίζω ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα είναι και μία προεργασία για το άλλο. Το βασικό για μένα είναι πραγματικά η στήριξη και η ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και των ανθρώπων του. Για να τους αναδείξεις λοιπόν και να φανεί και το ταλέντο και η δημιουργία και η δύναμη που έχει ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, πρέπει να, και λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω και αν θέλετε και κάποιων πραγμάτων που βρήκαμε όταν αναλάβαμε τέλος πάντων, πρέπει πρώτα να χτίσεις υποδομές. Οι υποδομές δεν ακούγονται πάντα ως το πιο θελκτικό πράγμα να πεις ότι χτίζω τις βάσεις, αλλά είναι προϋπόθεση για να κάνεις σοβαρή δουλειά. Επομένως, αυτό που πραγματικά θα ήθελα είναι να γίνουν τομές, να γίνουν δομικές αλλαγές και επενδύσεις στους ανθρώπους του πολιτισμού, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να αναδείξουμε την σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, σε ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη αυτή τη συζήτηση για τις προοπτικές του πολιτισμού και την χρησιμοποίησή του ως μοχλού ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.